Με πολλούς γνωριζόμαστε από τη θητεία μου στη Βουλή από το 2015 μέχρι το 2019. Ο Γραμματέας, ο Γιάννης Οβελής, ο Θανάσης ο Τζερδαλής που δεν το βλέπω εδώ σήμερα και άλλους συναδέλφους που συμμετείχαν στις επιτροπές και κάναμε δουλειά. Βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί η πολιτική κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί νομίζω ότι το ΚΚΕ αποτελεί την πλέον αξιόπιστη λύση απέναντι στα ζητήματα που μαστίζουν τον τόπο. Όλοι βιώσαμε, είμαι πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα, ελεύθερος επαγγελματίας, βιώσαμε το 2010 και μετά μια πρωτοφανή κρίση. Ξαφνικά πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες βρεθήκανε χωρίς δουλειά. Η οικονομία στα τάρταρα, αυτό είχε βεβαίως συνέπεια πάνω σε όλα τα κοινωνικά ζητήματα. Η φτώχεια, τα βασικά είδη, έλειψαν από τις ελληνικές οικογένειες. Είναι ζητούμενο, ακόμα και σήμερα, για πολλούς ανθρώπους, η εξασφάλιση της ενέργειας, του ενοικίου, γενικά ζητήματα που θεωρούνται δεδομένα, υποτίθεται, θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στους ανθρώπους από τη Βέρεια που με καλέσανε εδώ σήμερα, στην Ιωάννα του Σοφρόνοφ και στον Γιάννη του Τζεκελίδη, γιατί σφυριλατήθηκε όλα αυτά τα χρόνια μια σχέση εμπιστοσύνης από διαφορετικές αφετηρίες, αλλά πάνω σε ζητήματα στα οποία ομονοούσαμε, είχαμε μια, θα έλεγα, καλή πορεία και καλή έκβαση αυτών των ζητημάτων. Και στο παρελθόν κλήθηκα να συμμετέχω σε εκδηλώσεις του ΚΚΕ, όμως όντας βουλευτής και μάλιστα στην πόλη μου 2 φορές με πρωτιά, ήταν δύσκολο. Τώρα όμως τα πράγματα, όπως όλοι αντιλαμβάνεστε, έχουν ξεκαθαρίσει. Βρίσκομαι λοιπόν εδώ για να εκπληρώσω ένα χρέος απέναντι και σε ανθρώπους που δεν βρίσκονται σήμερα στη ζωή, ανθρώπους που πληρώσανε με φυλακή, με εξορία, στους αγώνες για την ελευθερία της πατρίδας μας και για την εδραίωση της δημοκρατίας. Ελπίζω αυτοί τώρα που βρίσκονται εκεί ψηλά να αισθάνονται και αυτοί μια ικανοποίηση. Αισθάνομαι μια συγκίνηση γιατί εκπληρώνω ένα χρέος που όλοι κάπου είναι κρυμμένο στο υποσυνείδητό μας, σε κάποια γωνία και κάποια στιγμή βγαίνει αυτό το πράγμα. Ο Γραμματέας τα είπε όλα, όμως θα ήθελα να προσθέσω 2 πράγματα μόνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα 2 μου παιδιά βρίσκονται στο εξωτερικό. Είναι το λεγόμενο brain drain. Η μία ζει στην Αγγλία, η άλλη στην Ελβετία, στην Σουηδία. Οι γονείς μου ήταν επίσης αλλοδαποί εργάτες στη Γερμανία. Αυτό θα το πω με πλήρη γνώση αυτό που έχω αντιληφθεί ότι συμβαίνει. Τα χρόνια εκείνα υπήρχε δυνατότητα στους αλλοδαπούς εργαζόμενους να δημιουργήσουν ένα απόθεμα, να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να σπουδάσουν τα παιδιά τους όπως εγώ που σπούδασα με χρήματα τα οποία εξοικονομήθηκαν στο εξωτερικό. Οι σημερινοί άνθρωποι, παρότι έχουν ένα πτυχίο στα χέρια τους, δηλαδή μια διαπιστευμένη γνώση, είναι διαστασιολογημένοι οι μισθοί τους, έτσι ώστε να είναι σκλάβοι μέσα σε ένα καθεστώς το οποίο υποτίθεται είναι δημοκρατικό. Τα φαινόμενα της ξενοφοβίας, τα οποία εκδηλώνονται σε κράτη τα οποία παραδοσιακά έδειχναν ανοχή στην κουλτούρα άλλων λαών, σήμερα ανατρέπονται. Ακριβώς για αυτό το λόγο, είναι μάλλον ένας από τους λόγους που σήμερα βρίσκομαι εδώ, γιατί πιστεύω ότι το ΚΚΕ μπορεί να εκφράσει μέσα από την δουλειά που γίνεται αυτό τον κόσμο, ο οποίος αισθάνεται καταπιεσμένος. Μιλώντας με φίλους, μου είπαν ότι η επιλογή που κάνω να στηρίξω το ΚΚΕ σε αυτές τις εκλογές είναι ενδεχομένως κάτι το οποίο και οι ίδιοι το επιθυμούσαν και πιστεύω ότι θα βρει ανταπόκριση σε ανθρώπους οι οποίοι δουλέψαμε μαζί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω λοιπόν για την τιμή που μου κάνατε να βρίσκομαι σήμερα εδώ και θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ όσο το δυνατόν καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ.